Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Πολιτεία Απειλή Πολιτών. Μαζί μας σήμερα είναι η κυρία Θεοδώρα Γκιούρα, υποψήφια βουλευτής με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στον νομό Κοζάνης. Κυρία Γκιούρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κυρία Θεοδωροπούλου. Καλώς σας βρίσκω και την καλησπέρα μου σε όλους τους τηλεθεατές σας. Κυρία Γκιούρα, είχαμε ξεκινήσει ένα κύκλο εκπομπών για τον ελληνικό πολιτισμό, ότι ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να δούμε είναι πώς ήταν ο πλανήτης και πώς ζούσαν οι άνθρωποι πριν από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, πριν χωριστεί σε χώρες, πριν δηλαδή έχουμε αυτόν τον τεμαχισμό που ουσιαστικά οδήγησε και σε ένα τεμαχισμό πολιτισμού και σε ένα τεμαχισμό ιδεών που μας απομόνωσε. Είχαμε ξεκινήσει να βλέπουμε για τους Αϊνού, πόσο συνδεδεμένοι ήταν και ότι ήταν ουσιαστικά ίονες που ξεκίνησαν και μετήκησαν, κατοίκησαν μάλλον τα νησιά της Ιαπωνίας, πώς περιορίστηκαν. Ουσιαστικά έχουμε δει μια διαδρομή ότι οι Έλληνες, όχι με οι Έλληνες όπως το εκλαμβάνουν σήμερα αυτοί που έχουν ελληνικό διαβατήριο, αλλά οι Έλληνες άνθρωποι κατοικούσαν σε όλο τον πλανήτη, είχαν μεταφέρει τον πολιτισμό τους και είχαν ξεκινήσει να παράγουν πολιτισμό και ουσιαστικά να υπάρχει ένα τεράστιο puzzle, γιατί οι συνθήκες που επικρατούσαν σε κάθε περιοχή οδηγούσαν σε διαφορετικά πολιτισμικά αποτελέσματα. Όμως η δομή ήταν η ίδια. Δηλαδή, διοικητικά είχαμε την ίδια βάση. Η δημοκρατία είχε απλωθεί σε όλο τον πλανήτη. Δεν υπήρχαν άλλα συστήματα. Σωστά, και μάλιστα μιλάμε για μια δημιουργία πολιτισμού, ό,τι κι αν συμπεριλαμβάνει αυτή, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για... Θα τα δούμε και παρακάτω στην εκπομπή μας. Μιλάμε για ειδόλια, μιλάμε για αγάλματα, μιλάμε για εργαλεία, μιλάμε για όλα αυτά τα οποία δημιουργούσαν και οι πρόγονοί μας, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, όχι της εθνικότητας των Ελλήνων, των Ελλαδιτών, αλλά ως Έλληνα άνθρωποι δημιουργούσαν τον πολιτισμό, όπως έκαναν σε όλα τα σημεία της γης και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ωραία. Είδαμε έναν πολιτισμό να χάνεται ουσιαστικά, γιατί έγινε μια τεράστια γενοκτονία από τα επόμενα φύλλα, από τις επόμενες φυλές που προσπάθησαν να κατακτήσουν την περιοχή, και αυτά δεν είναι άλλα από τα μογγολικά φύλλα, όπως είδαμε, τα οποία αυτή τη στιγμή αναγνωρίζουμε σαν γηγενείς Ιάπωνες. Κακώς μεν, δεν είναι γηγενείς, αλλά τους έχουμε βαφτίσει Ιάπωνες και έχουν μάλιστα πάρει και το όνομα της Άπο Ιωνίας, δηλαδή έχουν πάρει το όνομα που έδωσαν οι πρόγονοί μας. Ουσιαστικά αντικατέστησαν τους προγόνους μας. Και μετέπειτα αντικατέστησαν και τα δικά μας τοπονύμια από όλη την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή, και προσπαθώντας βεβαίως να αλλοιώσουν και να αποκρύψουν την ελληνικότητα όλων αυτών των περιοχών και την ύπαρξη Ελλάνιων φύλων σε εκείνες τις περιοχές, προφανώς για να μην γνωρίζουν οι άνθρωποι, οι Έλληνα άνθρωποι, ότι είναι παγκοσμιοποιητές και ότι είναι παντού, ότι είναι παγκόσμιοι. Αυτός ήταν ο απότερος σκοπός. Πού το πέτυχαν όμως? Εσείς μας μεταφέρετε μία γνώση και μία πληροφορία που για τους περισσότερους από εμάς είναι καλά κρυμμένη. Κανείς δηλαδή δεν το γνωρίζει ότι οι Ιάπωνες ήταν Ίωνες. Σωστά. Και μάλιστα η αναζήτηση που θα πρέπει να συμβεί στο διαδίκτυο για να μπορέσουν όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν όλα αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζουμε, θα πρέπει να πούμε και να τους παροτρύνουμε να επισκεφθούν ξένες ιστοσελίδες. Γιατί μέσα από τις ξένες ιστοσελίδες πραγματικά αποτυπώνεται μία αλήθεια η οποία δεν είναι ευρέως γνωστή σε όλους εμάς τους ανθρώπους που ψάχνουμε είτε σε βιβλία εκδομένα είτε σε διάφορες εγκυκλοπαίδειες του κόσμου να βρούμε κάποια στοιχεία. Είναι πάρα πολλά τα οποία έχουν αποκρυφθεί και αποκαλύπτονται όμως μέσα σε ξένες ιστοσελίδες που είναι αναγεγραμμένα μάλιστα σε άλλες διαλέκτους, είτε σε ιαπωνικά, είτε σε αγγλικά, είτε σε γαλλικά, αλλά όχι σε ελληνικά. Όχι. Δηλαδή συνεχίζει να μην υπάρχει η ροή της πληροφορίας εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα, άσχετα το ότι είμαστε πλέον με εθνικότητα, έχουμε περιοριστεί γεωγραφικά, συνεχίζουμε να έχουμε περιορισμένες πληροφορίες για το παρελθόν μας και για τους προγόνους μας. Μάλιστα. Αυτό μάλιστα έγκυται και σε διάφορες πηγές γραμματείας, οι οποίες είτε είναι στα αγγλικά
και δεν έχουν μεταφραστεί ή έχουν μεταφραστεί και είναι διαφέρουν ως προς τη μετάφραση. Όμως, παρόλα αυτά, υπάρχουν εγκυκλοπαίδειες, όπως είναι η εγκυκλοπαίδεια η Britannica, στην αγγλική διάλεκτο, που μπορεί ο καθένας να αναζητήσει πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία βεβαίως και μπορείς αυτομάτως να τα μεταφράσεις μέσω της Google και να πάρεις την στοιχειώδη αυτή πληροφορία την οποία αναζητάς. Ώστε να επιβεβαιώσουν όλα τα λεγόμενά μας, αυτά που έχουν υποθεί σε προηγούμενες εκπομπές, αυτό λέτε. Και να διασταυρώσουν, μάλιστα, και να διασταυρώσουν όλα αυτά τα οποία λέγονται με όλα αυτά τα οποία έχουν αποκαλυφθεί σε οποιασδήποτε περιοχές όπου αναφερόμαστε. Μάλιστα. Σήμερα τι ακριβώς συμβαίνει, συνεχίζεται η επαφή όμως με το ελληνικό στοιχείο ή έχει σβήσει από τα εδάφη αυτά η επαφή? Υπάρχουν στοιχεία, κυρία Θεοδωροπούλου, και μάλιστα μπορούμε να δούμε και φωτογραφίες από κάποια σταυρόσχημα ειδόλια τα οποία βρέθηκαν στην Ιαπωνία και τα οποία παραπέμπουν πάρα πολύ στην κυκλαδική τέχνη. Μιλάμε για τύπου κυκλαδικά ειδόλια τα οποία βρέθηκαν σε διάφορα σημεία της Ιαπωνίας, βρέθηκαν συγκεκριμένα λείψανα από τα ερείπια του αρχαιολογικού χώρου Σανάι Μαρουγιάμα, στην Μαρουγιάμα και στην Γιασούτα, που βρίσκονται νοτιοδυτικά του κεντρικού Αομόρι, στην βόρεια Ιαπωνία. Άρα πάμε πάλι βόρεια Ιαπωνία και βλέπουμε ότι εάν συγκρίνουμε και με τους Αϊνού, οι οποίοι ζουν στη βόρεια Ιαπωνία, θα δούμε να επιμένουν τα στοιχεία εκεί για τη βόρεια Ιαπωνία, ότι υπήρξε πολιτισμός, ελληνικός πολιτισμός, κάποτε στο χρόνο μακριά. Άρα ουσιαστικά, ακόμα και αν δεν υπάρχουν ουσιαστικά αποδείξεις μέσω των χαρακτηριστικών των ανθρώπων που έχουν μείνει και ονομάζονται Αϊνού, βρίσκουμε στοιχεία του πολιτισμού, δηλαδή κοινά στοιχεία που συνδέουν και τον κυκλαδίτικο πολιτισμό με τον πολιτισμό των Αϊνού. Ακριβώς. Αδιάσυστα. Αυτά δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, κυρία Γκιούρα. Αν υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τους δεσμούς μεταξύ των Αϊνού και των Ιόνων, νομίζω αυτό θα το καταρρύψει. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία θα καταρρύψουν οποιαδήποτε άρνηση μπορεί να έχει κάποιος. Ακριβώς. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε, κυρία Θεοδωροπούλου, ότι εκτός από τα σταυρόσχημα αυτά, οι δόλια, τα οποία θυμίζουν πάρα πολύ κυκλαδική τέχνη, βρέθηκαν επίσης και κάποιες μάσκες που εμένα προσωπικά μου θυμίζουν πάρα πολύ τη μάσκα του Αγαμέμνονα. Άρα πηγαίνουμε, φανταστείτε, τόσα χρόνια πίσω και βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα οι επιρροές αλλά και οι ανασκαφές που συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν ανασκαφές, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Και θα δούμε ότι το 1992 σε σωστικές ανασκαφές που συνέβησαν στην όχθη ενός ποταμού στο Οκιντάτε, έτσι ακριβώς όπως λέγεται, προκειμένου να ιδρυθεί, να κατασκευαστεί ένα στάδιο baseball, βρέθηκαν πάρα πολύ μεγάλα κυλώματα αποθήκευσης, μεγάλα σπίτια και ένας ξύλινος πρόδρομος του Stonehenge, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρουν διάφορες έρευνες οι οποίες αναφέρονται στις συγκεκριμένες ανασκαφές που συνέβησαν στη Βόρεια Ιαπωνία. Το Stonehenge, για να καταλάβουμε, βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Σωστά. Και είναι ναός του Σύριου. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Το Stonehenge είναι βεβαίως ελληνικότατο. Δεν μας το έχουν πει. Δεν υπήρχε περίπτωση βεβαίως να μας το πούνε. Δεν το έχουν παραδεχτεί, όμως στοιχεία υπάρχουν. Δηλαδή, αν κάποιος έχει λίγο πιο διερευνητικό νου και αρχίσει και αναζητά, θα βρει ότι πρόκειται για μια εποχή που κατασκευάστηκε το Stonehenge, που δεν κατοικούνταν από τις φυλές που κατοικούν τώρα. Ακριβώς. Στη Μεγάλη Βρετανία. Ακριβώς. Και εάν δούμε, γιατί θα φτάσουμε να δούμε και να συγκρίνουμε το Stonehenge με το ναό του Σύριου, όπως είναι και όπως θα κατασκευαστεί στην πραγματικότητα στις μέρες της Ελληνοπολιτείας, θα δούμε ακριβώς τις ομοιότητες
και το πώς κυκλικά σχηματίζεται ο ναός και που θα δούμε ακριβώς τι συμβολίζει ο ναός του Σύριου σε σχέση με τους άλλους ναούς. Και θα είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή με πολλές πληροφορίες τις οποίες οι άνθρωποι δεν τις γνωρίζουν. Όπου ναός του Σύριου βεβαίως, αν μου επιτρέπετε κυρία Θεοδωροπούλου, μια παρένθεση, υπάρχει σε όλο τον πλανήτη. Υπάρχει στην Τουρκία, στη σημερινή Τουρκία, τότε Ιωνία, ακριβώς όπως είναι η δομή του κυκλικός με τους βράχους, με τους λίθους, όλους αυτούς, έτσι όπως συνδέονται και ενώνονται για να αποτυπωθεί ο ναός του Σύριου. Θα δούμε μοναδικά πράγματα που είναι καιρός βέβαια οι άνθρωποι να δουν την αλήθεια μπροστά τους, να την αναγνωρίσουν και να την αποδεκτούν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα, όταν λέμε ότι έχει βρεθεί ένας πρόδρομος στο Stonehenge, φαντάζομαι ότι οι επιστήμονες, οι αρχαιολόγοι, βρίσκουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά για να το ταυτίζουν με το Stonehenge. Προφανώς. Που σημαίνει ότι υπήρξε ένας πολιτισμός που είχε κοινή κοσμοθέαση. Σωστά. Σωστά. Η κοσμοθέαση είναι μία. Δεν μπορεί να διαφέρει. Δεν μπορεί να μιλάμε για Έλληνες θεούς, ότι ήταν οι 12 Ολύμπιοι ήταν θεοί των Ελλήνων μόνο. Μιλάμε για μια τεράστια κοσμοθέαση. Αποδεικνύουμε σε κάθε μας εκπομπή ότι ο πλανήτης μας είναι Ελλάς. Άρα μιλάμε για Ολύμπιους που έχουν να κάνουν με όλο τον πλανήτη, με όλη την κοσμοκρατορία και με όλη την Ελλάνια κοσμοθέασή μας. Δεν διακρίνονται, δεν διαχωρίζονται, είναι μια μονάδα ολότητα. Δεν διαιρούνται, είναι ένα σώμα, 12 Ολύμπιοι, όπως θα δούμε και παρακάτω στο κομμάτι, στο νησί του, σε ένα νησί της Κορέας, όπου υπάρχει και μουσείο των Ολύμπιων και όχι μόνο. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια τεράστια Ελλάνια κοσμοθέαση και κοσμοκρατορία, όπου είναι καιρός οι άνθρωποι να μην νιώθουν οι Έλληνες ότι είναι ρατσιστές, οι φασίστες, οι εγωιστές. Αυτή είναι η αλήθεια. Η δική μας η κοσμοκρατορία και η κοσμοθέαση είναι στα πέρατα της γης και αυτή είναι η μοναδική αλήθεια και αυτό πρέπει να ενστερνιστούν και να αποδεχτούν οι άνθρωποι, γιατί όλα τα υπόλοιπα δόγματα, θεότητες, θρησκείες που ήρθαν μετέπειτα του ελληνισμού και της ελληνικότητας ήταν προφανώς για να διαιρεθούν τα ανθρώπινα κοινωνικά σύνολα. Που όπως και έγινε, πολύ πετυχημένα, γιατί όπως μας είπατε σε ανασκαφές βρήκανε αυτό. Σωστά. Που είχε απομείνει. Ουσιαστικά δεν υπήρχε κανένας να θυμάται ποια ήταν η Ελλάνια κοσμοθέαση. Μα όταν περνούν τα χρόνια και είτε από φυσικές καταστροφές είτε με τεχνικές και μεθόδους να προσπαθούν να καλύψουν τα δικά μας αποτυπώματα, το μόνο που καταφέρνουν είναι απλώς για λίγα χρόνια να τα έχουν κρυμμένα. Τίποτα δεν μπορεί να μείνει στο σκοτάδι, η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως και τη βλέπουμε να εξελίσσεται και να εμφανίζεται μπροστά μας. Ωραία. Τι άλλο όμως συμβαίνει? Να πάμε, όχι κυρία Γκύρα, πριν πάμε πιο κάτω, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και να επανέλθουμε, γιατί φαντάζομαι ότι έχει κλείσει ένα κεφάλαιο, να ανοίξουμε ένα άλλο. Mm-hmm. Οπότε να κάνουμε τώρα το διάλειμμα και να συνεχίσουμε. Βεβαίως. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα, για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Όρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού, 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Όρας.
Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς, που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.kosmotheasi.com. Κυρία Γκιούρα, έχουμε επανέλθει και θα ήθελα να το αφήσω πάνω σας να μας πάτε εσείς να μας κάνετε τη διαδρομή του τι συμβαίνει σήμερα στην Ιαπωνία και ό,τι άλλο έχετε να μας δείξετε. Θα παρακαλούσα το control σας να πάμε λίγο να δούμε πάλι αυτά τα τύπου κυκλαδικά ειδόλια τα οποία σταυρόσχημα, λέτε. Ναι. Τα σταυρόσχημα αυτά. Για να δούμε ότι το κεφάλι και το σώμα κάποιων πύληνων ειδωλίων βρέθηκαν σε διαφορετικά μέρη και γι' αυτό τον λόγο πιστεύετε ότι καταστράφηκαν τεχνητά. Το ίδιο όταν ακριβώς... λέτε ότι βρέθηκαν σε διαφορετικά μέρη... Εννοώ ότι όπως ακριβώς έγινε στην Ελλάδα, ότι τα ταφικά ευρήματα του Αιγαίου, όπως συγκεκριμένα αυτά της Κέρου, ναι, βρέθηκαν αλλού. Αλλού το σώμα τους και αλλού το κεφάλι τους των ειδωλίων αυτών. Προφανώς ήταν για να χαθούν, προφανώς να χαθεί η διαδρομή τους, όμως βρέθηκαν πάρα πολλά πύληνα είδη και κεραμικά σκεύη στις περιοχές αυτές τις οποίες αναφέραμε. Όσον αφορά στο κομμάτι της Κέρου όπου αναφέρθηκα λίγο πριν, υπάρχει μία πάρα πολύ σημαντική και λεπτομερής έρευνα ενός αρχαιολόγου του κυρίου Κωνσταντίνου Πασχαλίδη, ο οποίος έκανε μία πολύ ενδελεχή έρευνα σε σχέση με τα κυκλαδικά ειδόλια της Κέρου. Θα αναφερθούμε σε άλλη εκπομπή σε σχέση με αυτά, γιατί... Άλλο, τα ειδόλια αυτά είχαν να κάνουν με τα ορυκτά που βρίσκονταν στη γη. Και μάλιστα είχαν διαφορετικό χρώμα, γιατί άλλο χρώμα σήμαινε το κόκκινο, ότι υπήρχε άλλο είδους ορυκτό από κάτω, άλλο σήμαινε το κίτρινο και άλλο σήμαινε το πράσινο. Για λόγους ώστε να χαθούν όλα αυτά τα αποτυπώματα και να αποπροσανατολιστούν οι κάτοικοι λόγω και προστριβών αλλά λόγω και αφανισμού του πολιτισμού, βρίσκονταν και βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία. Εδώ αναφέρουμε πολύ συγκεκριμένα ότι βρέθηκαν 2.000 πύληνα, ξύλινα, οστέινα αντικείμενα από ελαφοκέρατα, εργαλεία, θράψματα από καλάθια κτλ. Αντικείμενα από νεφρίτη και χρυμπάρι και οψιανό. Υλικά αυτά δεν υπάρχουν σήμερα στην περιοχή και ενδεχομένως να φτάσαν εκεί μέσω εμπορίου. Τώρα για ποια περιοχή μας λέτε για την Ιαπωνία? Μάλιστα, σας μιλώ για την Ιαπωνία, στον χώρο αυτόν όπου βρέθηκαν αυτά τα συγκεκριμένα τύπου κυκλαδικά ειδόλια. Ναι, ναι, ναι. Οπότε υπήρχε εμπόριο και μεταφέρθηκαν από άλλες περιοχές που υπήρχαν αυτά τα υλικά που αναφέρατε. Μάλιστα, μάλιστα. Και οι ελληνικές τοποθεσίες που σας αναφέρω είναι για να συγκρίνουμε την εκεί περιοχή της Ιαπωνίας με τον ελλαδικό χώρο, για να δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές. Άρα βλέπουμε μία ομοιότητα με τα ειδόλια της Κέρου. Βλέπουμε επίσης... Αυτό τώρα που βλέπουμε είναι της Κέρου, όχι, είναι της Ιαπωνίας. Της Ιαπωνίας, μάλιστα, είναι της Ιαπωνίας. Βέβαια, μπορούμε και να έχουμε μία εικόνα, γνωρίζουμε και από όσα μας έχουν διδαχθεί στο σχολείο και για την κυκλαδική τέχνη και μπορούμε να φανταστούμε και να φέρουμε στο μυαλό μας πώς ακριβώς ήταν τα ειδόλια αυτά. Στην περιοχή αυτή και πάλι της Ιαπωνίας που αναφερόμαστε, ο χώρος περιείχε πάνω από 500 λάκους ταφής με λείψανα ενήλικων και πολλές φορές ταφές βρεφών, όπως και στην Αστυπάλαια βρέθηκαν ίδια ακριβώς ευρήματα. Άρα μιλάμε για ένα νεκροταφείο, να υποθέσω. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα, μιλάμε για ένα νεκροταφείο.
Και ανάμεσα στα λείψανα αυτά των ειδωλίων της ομάδας Ντόγκου, έτσι ονομάζεται, στα ιαπωνικά Ντόγκου σημαίνει χωμάτινη φιγούρα, και αν μπορούμε να κάνουμε και μία ανάλυση, το ντο, δα, δι, γι και γκου από το χους που σημαίνει χώμα, άρα μας παραπέμπει κιόλας εκεί σε εκείνη την περιοχή, δα, χους, χωμάτινη φιγούρα δηλαδή, και βλέπουμε πολλές ομοιότητες με τις αμοργού τα ειδόλια. Τα συγκεκριμένα που βλέπουμε είναι από την περιοχή της Ιαπωνίας και έχουν περίπου ύψος 32 με 32,5 εκατοστά, τόσο είχαν και τις αμοργού. Βλέπουμε ειδόλια με πρόσωπο, στήθος, ομφαλό, με ή χωρίς γραμμική διακόσμηση, και κάποια έχουν στα πόδια τους τρύπες με διάμετρο περίπου 7 χιλιοστών, η οποία τρύπα συνδέεται με το εσωτερικά, με την οπή του στόματος. Βεβαίως εννοείται ότι είναι και ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα τα ειδόλια αυτά. Έγιναν κατά το τελευταίο μέρος της περίοδου Τζομών, όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, την περίοδο αυτή από 15.000 χρόνια και πίσω βλέπουμε να υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, και βλέπουμε άμεσα να υπάρχει μία τεράστια σύγκριση και ομοιότητα με τα δικά μας, τα εγχώρια ειδόλια του δικού μας κυκλαδικού πολιτισμού που βρέθηκαν, άρα μπορούμε να μιλάμε για μία ταύτιση, όχι 100%, αλλά είναι... Καλά, 100% δεν υπήρχε ποτέ. Για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε βρει στοιχεία, και πάντοτε όταν βρίσκουμε στοιχεία σε άλλες περιοχές, γιατί οι αποστάσεις ήταν μεγάλες, όσο και να υπήρχε μία σύνδεση με το εμπόριο, πάντα η πληροφορία αργούσε να φτάσει. Άρα υπήρχε και μία μετουσίωση των σχημάτων, και όταν θα πήγαινε κάποιος να το αντιγράψει, θα το αντέγραφε με το δικό του χέρι, με τη δική του ματιά. Οπότε θα έδινε και μία διαφορετικότητα. Όμως βλέπουμε τα βασικά στοιχεία είναι ίδια, τα ίδια σχήματα, η ίδια φιλοσοφία. Ήθελαν με τον ίδιο τρόπο να απεικονίσουν και να συνοδεύσουν τον νεκρό τους με ένα ειδόλιο. Οπότε βλέπουμε αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά που επιμένουν και αποδεικνύουν ουσιαστικά ότι μιλάμε πάλι για την ίδια κοσμοθέαση. Μιλάμε για τους ανθρώπους που αντιμετώπισαν τον κόσμο με την ίδια ματιά, με την ίδια ανάγνωση. Είχαν τις ίδιες πληροφορίες, είχαν δηλαδή κοινή γνώση στο τι συμβαίνει στον κόσμο, πώς, τι συμβαίνει με τους νεκρούς. Μπορούμε να πούμε ότι είχαν τα κοινά ήθη και έθιμα, ναι, όπως τα λέγαμε σήμερα. Αυτό είναι εξάλλου αυτό που το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει ένα έθνος, ότι έχουν τα ίδια ήθη και έθιμα, τον ίδιο πολιτισμό, τους ίδιους θεούς, την ίδια κοσμοθέαση, το ίδιο αίμα, μπορεί να μην έχουν την ίδια γλώσσα πια, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι συγγενείς. Μιλάμε για έναν τεράστιο πολιτισμό ο οποίος σήκμασε πολλά χρόνια πριν την έλευση οποιοδήποτε δόγματος, είτε χριστιανισμός ονομάζεται αυτό, είτε μωαμεθανισμός ή βουδισμός ή όπως αλλιώς θέλει να ονομάζεται. Μιλάμε για μια κοινή πορεία, μια κοινή δράση και έναν κοινό πολιτισμό όλων των ανθρώπων που κατοικούσαν στον πλανήτη μας τότε, στον τότε γνωστό κόσμο. Τον οποίο ακόμα όμως συνεχίζουμε και θαυμάζουμε, γιατί αυτό που έχει αφήσει σαν αποτύπωμα σε μας είναι κάτι που ο δικός μας πολιτισμός, από τη στιγμή που εισήχθη και διαχωρίστηκε ο πλανήτης δογματικά ή χωρικά με σύνορα, δεν καταφέραμε να το ξαναδημιουργήσουμε ποτέ. Ποτέ δεν έχουμε δημιουργήσει ένα μνημείο το οποίο θα το θαυμάζουν οι επόμενες γενναίες. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Και μιλάμε τώρα περιορισμένα για ένα αποτύπωμα. Δεν λέμε για το σύνολο του πολιτισμού. Δηλαδή, θα πιάσουμε το διοικητικό κομμάτι που και εκεί. Κανένας δεν αναγνωρίζει ότι ο σημερινός μας πολιτισμός είναι στο επίπεδο του πολιτισμού των προγόνων μας. Ναι. Αυτό όλοι το καταλαβαίνουμε. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω, κυρία Θεοδωροπούλου, σε αυτό, είναι ότι προφανώς
και μιλάω προφανώς χωρίς να θέλω να θίξω οποιαδήποτε θρησκεία ή θεότητα, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να το κάνω αυτό. Όμως βλέπουμε και είναι κοινά αποδεκτό από όλους μας ότι από τότε που εισήλθε ο χριστιανισμός, ας μιλήσουμε για την Ελλάδα μας, από τότε που εισήλθε ο χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία στην χώρα μας, από τότε και μετά έπαψε να δημιουργείται οποιοσδήποτε πολιτισμός. Αντιθέτως, όταν λέτε επίσημα, μας πηγαίνετε πίσω, όχι με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, μας πηγαίνετε πίσω στο Βυζάντιο, για να, να το θέσουμε ακριβώς, χρονικά λίγο. Ακριβώς. Μιλάμε για το Βυζάντιο, τότε πρώτη φορά αναγνωρίστηκε ο χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία των ανθρώπων. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω ότι επιβλήθηκε ως επίσημη θρησκεία, γιατί δεν αναγνωρίστηκε από κανέναν Έλληνα. Μπορεί κάποιες οικουμενικές σύνοδοι να αναγνώρισαν την επίσημα το χριστιανισμό, όμως ας μην ξεχνάμε όλα τα βασανιστήρια και όλες τις γενοκτονίες που υπέστησαν οι πρόγονοί μας, οι Έλληνα άνθρωποι, στο Βυζάντιο, μια κατεξοχήν ελληνική περιοχή, με διαπυρός και σιδήρου για να γίνουν χριστιανοί, με το ζόρι, με τη βία. Για 1500 χρόνια απαγορευόταν να λέγεται κάποιος ότι είναι Έλληνας, απαγορευόταν να τελεί τα δικά του τις τελετές και την επαφή που είχε με τους προγονούς του, με το ίδιο το θείο. Αντιθέτως, καταστράφηκαν όλοι οι μεγαλεπίβολοι και μεγαλοπρεπείς ναοί του μοναδικού ελλάνιου πολιτισμού μας, που όμοιοι τους δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα και δεν έχουν ξαναγίνει εδώ και 2000 χρόνια. Βλέπουμε με μανία πόσο οι χριστιανοί κατέστρεφαν τα αγάλματα, τα ειδόλια, όπου είδωλο βεβαίως είναι ο αντικατοπτρισμός, ο καθρεφτισμός, το καθρέφτισμα του ίδιου του προσώπου σου. Εάν δεν υπάρχει είδωλο, δεν υπάρχεις και εσύ ο ίδιος. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε σε έναν καθρέφτη είναι το είδωλό μας. Άρα είναι η απόδειξη ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε υπαρκτοί. Άρα λοιπόν όλα αυτά Άρα στην ουσία ό,τι άφησαν οι πρόγονοι μας είναι ένα είδωλο του δικού τους πολιτισμού, αυτού ακριβώς του δημιουργήματος. Γιατί ακριβώς δημιούργημα είναι ο πολιτισμός δικός τους. Έτσι, άρα στην ουσία αυτό μας άφησαν, ένα καθρεπτισμό του πολιτισμού τους, για να μπορούμε και εμείς να αναγνωρίσουμε και να συνεχίσουμε πάνω στα ίδια βήματα, υποθέτω. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σωστά, πολύ σωστή η τοποθέτησή σας. Και μάλιστα εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι από τη στιγμή που όταν εισήλθε ο χριστιανισμός και καταστράφηκαν όλα αυτά τα μνημεία μας, όπου μνημείο είναι αυτό που σου φέρνει στη μνήμη αυτός που είσαι και από ποιους κατάγεσαι, δεν μπορούμε να μιλάμε για μία θρησκεία αγάπης όταν καταστρέφονται μνημεία, ναοί, αγάλματα, πολιτισμός που δημιούργησαν κάποιοι άλλοι που ήταν εκεί πάντα και πριν από σένα. Άρα λοιπόν, εννοείται ότι για να εδραιωθεί ο χριστιανισμός έπρεπε να γκρεμίσει το προηγούμενο. Αυτό το ξέρουμε. Έτσι. Ξέρουμε καταρχάς ότι επιβλήθηκε. Αυτό είναι δεδομένο. Πλέον κανένας ιστορικός δεν το αρνείται, παρά μόνο οι ίδιοι. Το ίδιο το ιερατείο επικαλείται ότι δεν επιβλήθηκε. Σωστά. Όλοι οι υπόλοιποι ιστορικοί αναγνωρίζουν ότι επιβλήθηκε και με πάρα πολύ ελληνικό αίμα. Σωστά. Και βλέπουμε να συμβαίνει το ίδιο και σήμερα, όταν οι άνθρωποι απαξιώνουν τόσο πολύ την ιστορία τους και τον πολιτισμό τους, κυρία Θεοδωροπούλου, όταν αντικρίζουν κάποιους κίονες που είναι πεσμένοι κάτω και απλά τους αναφέρουν ως ερείπια ή τα αναφέρουν ως τα παλιά, τα αρχαία, ναι, είναι τουλάχιστον προσβολή προς τους προγόνους μας να αποτυπώνεται αυτή η έκφραση ότι είναι παλιά ή ότι είναι ερείπια. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά αυτό με προσβάλλει. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά υπάρχει μια τεράστια άγνοια. Και φαντάζομαι ότι γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτή την πληροφορία, να περάσει η πληροφορία σε όλους, να κατανοήσουν ότι δεν μιλάμε
απλά για ένα οίκημα το οποίο δεν είχε καμία ενέργεια, δεν ήταν γεωδετημένο. Μιλάμε για ένα γεωδετημένο ιερό Ελλάνιο χώρο και γι' αυτό πολεμήθηκε. Ακριβώς. Εγώ, κυρία Γκιούρα, όμως τώρα, επειδή έχουμε φτάσει στο τέλος αυτής της εκπομπής, είναι μια τεράστια συζήτηση, το τι συνέβη στους ναούς μας και με ποιον τρόπο καταστράφηκαν για να μπορέσει να βρεθεί αυτό το κενό και να δομηθούν άλλοι ναοί, άλλοι αποστατικοί ναοί, θα έλεγα, γιατί οι ιεροί Ελλάνοι χώροι δεν ήταν. Σωστά. Απλά καπηλεύθηκαν τους γεωδετημένους χώρους και δημιούργησαν... και την ενέργεια που υπήρχε σε αυτούς τους γεωδετημένους χώρους, κυρία Θεοδωροπούλου. Γιατί αν πραγματικά δούμε, όταν θα έρθει η ώρα που θα δούμε τι υπήρχε κάτω από κάθε μία εκκλησία που γνωρίζουμε ή που δεν γνωρίζουμε σήμερα, πραγματικά το σοκ θα είναι μεγάλο. Κυρία Γκιούρα, αυτό πραγματικά θα ήταν μια εκπομπή που θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να το κάνουμε, αν και ίσως κάποιοι να ενοχληθούν, αλλά το θέμα δεν είναι ποιοι θα ενοχληθούν. Το θέμα είναι ότι θα είναι γνώση που πρέπει να διαδοθεί, είναι μια γνώση που πρέπει να την έχουμε όλοι μας, γιατί δεν μπορούμε πια να κυκλοφορούμε τυχαία σε αυτόν τον πλανήτη χωρίς να γνωρίζουμε τι έχει συμβεί και να ισχυροποιούμε ένα δόγμα ή ένα ιερατείο το οποίο έχει λειτουργήσει εις βάρος των προγόνων μας και έχει γενοκτονήσει, θα έλεγα, τους προγόνους μας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει αυτό, θα πρέπει να αρχίσουμε να γνωρίζουμε και να πάρουμε μία απόφαση αν τελικά θέλουμε να το υποστηρίζουμε. Αυτό έγκυται στην ελεύθερη βούληση του κάθε ενός πολίτη, κυρία Θεοδωροπούλου. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, από τη στιγμή που γνωρίζει και από τη στιγμή που θα έχει τη γνώση, αυτή είναι και η ελεύθερη βούληση, να πράξει αυτό που πραγματικά είναι το σωστό και το δίκαιο. Ή θα συνεχίσει να βρίσκεται μέσα σε αυτή την πλάνη και μέσα σε αυτό το παραμύθι, ή πραγματικά θα αναγνωρίσει αυτή την τεράστια γενοκτονία, αυτή τη λαιλασία και αυτόν τον βανδαλισμό που υπέστημε ως έθνος και θα πορευτεί στη συνέχεια ή με τους Έλληνες ή με τους απέναντι. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Το θέμα είναι που οδηγεί η μία πλευρά και που οδηγεί η άλλη. Γιατί έτσι όταν το λέμε, δεν ακούγεται, δεν γίνεται αντιληπτό, θεωρώ. Δεν καταλαβαίνει. Το μεν, κυρία Θεοδωροπούλου, μας οδηγεί στην μνήμη, στην ενθύμηση. Γι' αυτό και μιλάμε για μνημεία, για να μας θυμίζουν πάντα. Και από την άλλη μεριά μιλάμε για μια τεράστια λύθη, για ένα χάος, για μια πλάνη, για έναν σκοταδισμό. Αυτό που βιώνει σχεδόν 2.000 χρόνια δηλαδή τώρα η ανθρωπότητα. Κυρία Γκιούρα, ναι, θα σας δεσμεύσω να την κάνουμε κάποια στιγμή αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω πότε θα βρείτε εσείς το χρόνο, εσείς θα μας ενημερώσετε. Αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι πραγματικά, κυρία Θεοδωροπούλου, πάρα πολλά τα στοιχεία. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα μας φτάσει ο χρόνος για να αποτυπώσουμε όλη αυτή την καταστροφή που έχει. Ωραία, ας αρκεστούμε. Αλλά θα το κάνουμε. Ναι, να αρκεστούμε τότε στα πιο εμβληματικά, αυτά που είναι πιο καθοριστικά και άλλαξαν την πορεία της ανθρωπότητας. Γιατί φαντάζομαι ότι κάποια άλλαξαν την πορεία της ανθρωπότητας. Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Γκιούρα. Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Θεοδωροπούλου. Αγαπητές φίλες και φίλοι, πολιτεία, απειλή πολιτών, και με την κυρία Γκιούρα έχουμε ξεκινήσει ένα κύκλο εκπομπών για να μπορέσουμε, και από ό,τι καταλαβαίνω, η κυρία Γκιούρα μας βοηθάει να φέρει πληροφορίες για να δούμε ποιος ήταν ο πολιτισμός των προγόνων μας. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε τι μας έχει κρυφτεί, τι μας κρύβουν και τι πραγματικά συνέβαινε πριν μάθουμε αυτήν την ιστορία που μας έχουν τρελάνει ότι πρέπει αυτή να ξέρουμε. Αυτό που συνέβη δηλαδή από το 0 και μετά. Μάλλον δεν είναι τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως τα αναφέρουν τα βιβλία της ιστορίας, και σιγά σιγά και οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί αρχίζουν και τα αναιρούν και αναγνωρίζουν και άλλους πολιτισμούς. Και η απορία όλων είναι γιατί τους κρύβουν, γιατί κρύβουν τις πληροφορίες για αυτούς τους πολιτισμούς. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, με την κυρία Γκιούρα θα έχουμε και άλλες εκπομπές που θα αποκαλύψουμε και άλλα ιστορικά δεδομένα και αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία θα αποκαλύψουν μάλλον και στοιχεία για το δικό μας πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας.